Στο σημερινό βίντεο θα δούμε την κατασκευή ενός μικρού παιδικού γραφείου. Το φύλλο της μελαμίνης που είχα ήταν αρκετά μεγάλο. Έτσι χρειάστηκε να κοπεί σε μικρότερες διαστάσεις. Μετά το κόψιμο της μελαμίνης, σειρά έχει το στρατζαριστό όπου θα γίνει ο σκελετός του γραφείου. Θα τζαριστούνταν πολύ καιρό παρατημένο έξω, με αποτέλεσμα να χρειάζεται ένα καθάρισμα με το σβουράκι. Στα πρώτα δύο κομμάτια του στρατζαριστού ανοίγονται οι τρύπες που θα βιδωθεί μελαμίνη πάνω τους. Σειρά έχουν τα δύο στρατζαριστά που αποτελούν τη βάση του γραφείου μας. Και κάνουμε τις τρύπες όπου θα μπουν τα ποδαράκια του γραφείου. Μερικές βίδες και παξιμάδια και με τη βοήθεια του τόρνου θα φτιάξουμε τα ποδαράκια του γραφείου. Και είναι έτοιμο. Πάμε τώρα να τα συγκολλήσουμε πάνω στο στρατζαριστό μου.
πόντα-πόντα κολλάμε το κάθε παξιμάδι στη θέση του. Από ένα λεπτό φύλλο λαμαρίνας θα κόψουμε μερικά λαμάκια όπου και θα τα πόσουμε το στροντζαριστό. Με τη βοήθεια αυτού του μικρού εργαλείου συγκολούμε τα λαμάκια πάνω στο στρατζαριστό. Αφού τα έχουμε ποντάρει όλα, ξεκινάμε σιγά σιγά να τα συγκολλήσουμε. Στον τενιολή αντίρα τροχίζουμε τις κολλήσεις για να δώσουμε ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Στον μπάγκο μας τώρα συγκρατούμε τα κομμάτια του στρατζαριστού για να τα συγκολλήσουμε. Τη γωνιά ελέγχουμε και στη συνέχεια τα ποντάρουμε. Η συγκράτηση με σφιχτήρες μας εξασφαλίζει όσο είναι δυνατόν τη συγκράτηση του κομματιού, ώστε κατά τη διαδικασία της συγκόλλησης το κομμάτι να μην τραβήξει. Κόβουμε και το τελευταίο κομμάτι στρατζαριστού όπου θα ενωθούν τα δύο πόδια μεταξύ τους. Και σε αυτό το κομμάτι γίνονται τρύπες όπου θα βιδωθεί η μελαμίνη. Βοήθεια των σφιχτήρων, μοντάρουμε το κομμάτι πάνω στον μπάγκο και το ποντάρουμε. Συνέχεια και εφόσον έχουν πονταριστεί όλα τα κομμάτια, τα συγκολλούμε κανονικά. Έπειτα τροχίζουμε όπου χρειάζεται για να έχουμε ένα πιο όμορφο αποτέλεσμα. Βάφουμε με ένα αστάρι μετάλλου. Και στη συνέχεια με το χρώμα της επιλογής μας. Εγώ προτίμησα το μαύρο. Μουσική
Πλέον είμαστε έτοιμοι να το βιδώσουμε πάνω στη μελαμίνη. Για να ταιριάξει με τα υπόλοιπα έπιπλα του δωματίου, έπρεπε και αυτό να βαφτεί άσπρο. Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει ο χρωματισμός είναι με εποξική ρητίνη. Προσθέτουμε στην εποξική ρητίνη τη χρωστική και ανακατεύουμε. Τη ρίχνουμε και την απλώνουμε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Απαραίτητη προϋπόθεση στην επιφάνεια που ρίχνουμε τη ρητίνη είναι η επιφάνειά μας να είναι πολύ καλά αλφουδιασμένη. Μια χαρτοτενία περιμετρικά στην επιφάνεια βοηθάει να συγκρατηθεί η ρητίνη μέχρι αυτή να στεγνώσει. Απαραίτητα ακολουθούμε τις οδηγίες για τη σωστή ανάμιξη ρητίνης και στεγνωτικού. Με ένα φλόγιστρο απομακρύνουμε τυχόν φυσαλίδες αέρα που έχουν παραμείνει. Όταν η ρητίνη μας έχει στεγνώσει για τα καλά, τη γυαλίζουμε με τον αλυφαδόρο. Και το μικρό μας γραφείο είναι έτοιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!